So thank you very much. I want to thank all of you. Ευχαριστώ πολύ όλους σας για τα καλά λόγια. Είναι πραγματικά μεγάλη ευχαρίστηση να βρίσκομαι εδώ, να βρίσκομαι μεταξύ φίλων, όλους τους φίλους, παλιούς και καινούριους, φίλους με τους οποίους συμπλέουμε τόσο πολλά χρόνια, πολλές φορές σε πολύ δύσκολες συνθήκες, αλλά πάντοτε πολεμώντας όλοι μαζί, αγωνιζόμενοι για μια καλύτερη Ευρώπη. Και νομίζω ότι η σημερινή συνάντηση είναι πάρα πολύ σημαντική για το μέλλον της Ευρώπης. Και σήμερα όλοι οι νέοι φίλοι συναντιόμαστε εδώ, δεμένοι από την ομορφιά της ιστορίας, για να κάνουμε αυτή την ειλικρινή συζήτηση και για να προσπαθήσουμε να βρούμε ένα κοινό χώρο για την προοδευτική Ευρώπη, για την προοδευτική Ευρώπη του σήμερα και του αύριο. Γιατί η Ευρώπη δεν μπορεί να είναι καλύτερη εάν δεν είναι προοδευτική, εάν δεν είναι κοινωνική, εάν δεν είναι δημοκρατική. Και όλοι μας, ανεξάρτητα από τις ιδεολογικές ρίζες μας, είτε είμαστε σοσιαλιστές, είτε οικολόγοι, είτε αριστεροί, πιστεύω ότι όλοι έχουμε ένα κοινό πολιτικό ενδιαφέρον και έχουμε και ένα κοινό σκοπό να αλλάξουμε αυτό. Δική οικολογική όπου υπάρχει κοινωνική ανασφάλεια και φόβος. Γι' αυτό η Προοδευτική Συμμαχία είναι ένα σημείο αναφοράς για όλους εμάς. Και γι' αυτό έχει πολύ σημαντικό πολιτικό ρόλο που πραγματικά υπερβαίνει την απλή αριθμητική των πολιτικών δυνάμεων που συμμετέχουν σε αυτήν. Και η ενέργεια αλληλεγγύης έναντι της Ελλάδος κατά τη διάρκεια των πολύ δύσκολων διαπραγματεύσεων με την με το νεοφιλελεύθερο establishment κατεστημένο της Ευρώπης δείχνει ότι ότι είμαστε σε ένα φόρουμ όπου υπάρχουν αποφασισμένοι πρωταγωνιστές. Θα ήθελα λοιπόν για άλλη μια φορά να εκφράσω την εκτίμησή μου για την αλληλεγγύη σας προς την Ελλάδα, για την αλληλεγγύη των εκπροσώπων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Σκανδιναβικής των οικολόγων. Αγαπητοί φίλοι, η Ελλάδα έχει φτάσει πλέον σε ένα σημείο επιστροφής στην κανονικότητα και στην ανάπτυξη. Ένα σημείο όπου η έξοδος από το μνημόνιο της λιτότητας είναι ορατή, σαφής και μη ανατρέψιμη. Μετά από την τελευταία συμφωνία του Eurogroup, αυτό το υπάρχει πλέον μια συγκεκριμένη ημερομηνία. Η ημερομηνία είναι το καλοκαίρι του 2000, μια ομαλή διαδικασία που μόνη της, διότι από τον Ιανουάριο του 2015, όταν η αριστερά ήρθε και ανέλαβε στην χώρα μας, υπήρχε
διακυβερνούταν η χώρα μας υπό τον συνεχή εκβιασμό των πιστωτών μας. Η δική μας όμως η επιλογή ήταν από την αρχή σαφής να είμαστε συνεπείς και είμαστε πάντα συνεπείς καθ' όλη τη διάρκεια της πορείας μας και η δική μας επιλογή ήταν να μην διακινδυνεύσουμε, να αφήσουμε την Ελλάδα να διαλυθεί, να μην διακινδυνεύσουμε να χάσει η Ευρώπη την εμπιστοσύνη της στην αριστερά. Και γι' αυτό για να υλοποιήσουμε και ταυτόχρονα να υπάρχει ένα παράλληλο πρόγραμμα το οποίο υποστηρίζει τους πιο τρωτούς ανθρώπους, ευάλωτους ανθρώπους, ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Γι' αυτό ποτέ δεν συμβιβαστήκαμε με την ιδέα ότι μια δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση δεν έχει κανένα δικαίωμα να νομοθετεί μόνη της, οπωσδήποτε σεβόμενη τις κοινές συμφωνίες, αλλά προχωρώντας τις δικές της επιλογές. Γι' αυτό εμείς υποστηρίξαμε πάντα και υπεραμεινθήκαμε των θυσιών του ελληνικού λαού. Υποστηρίξαμε τους ανέργους και ποτέ δεν σκεφτήκαμε να ξεφύγουμε την ευθύνη την οποία μας είχαν αναθέσει οι Έλληνες πολίτες. Ποτέ δεν σκεφτήκαμε να τους παραδώσουμε σε εκείνες τις δυνάμεις, αυτούς οι οποίοι είναι και υπόσχονται ένα μέλλον συνεχούς λιτότητας και ανεργίας. Και θα ήθελα να πω τώρα, μετά από το πολύ δύσκολο καλοκαίρι του 2015, ίσως τώρα είναι η πρώτη φορά που νιώθουμε πραγματικά ότι ήταν σωστή η επιλογή μας να παραμείνουμε και να αγωνιστούμε δημιουργώντας συμμαχίες εντός του ευρωπαϊκού πλαισίου, διοπραγματευόμενοι πολύ σκληρά και ανοίγοντας νέα παράθυρα ελπίδας μέσα στο σκοτάδι του ευρωπαϊκού κατεστημένου. Αγαπητοί φίλοι, τη στιγμή που ο νεοφιλελευθερισμός έχει κατακτήσει όλη την Ευρώπη, δεν θα πρέπει να σταματήσουμε καμία προσπάθεια για να αλλάξουμε την Ευρώπη. Χρειαζόμαστε τη συμμετοχή όλων των δημοκρατικών δυνάμεων που θέλουν να είναι μέρος αυτού του αγώνα. Δεν θέλουμε να αποκλείσουμε κανένα, δεν θέλουμε να αποκλείσουμε την αριστερά, τους οικολόγους, τους σοσιαλδημοκράτες. Οι σοσιαλδημοκράτες θα πρέπει οπωσδήποτε να αναλάβουν τη δική τους ιστορική ευθύνη και να θέσουν τέλος στη νεοφιλελεύθερη συνένεση. Χρειαζόμαστε μία λαϊκή συμμετοχή για να θέσουμε τέλος στην κοινωνική αδικία, στις κοινωνικές ανισότητες, η οικονομική κλειδότημα της ευρωπαϊκής κρίσης είναι γεγονός. Το status quo στην Ευρώπη, το οποίο αντικατοπτρίστηκε στο βρετανικό δημοψήφισμα, έχει να κάνει με τον ευρωσκεπτικισμό και την άνοδο της ακροδεξιάς. Σχετίζεται της δυσπιστίας των Ευρωπαίων πολιτών σε ό,τι έχει να κάνει με τη διαχείριση της χρηματοπιστωτικής
πιστωτικής κρίσης σημαίνει αύξηση των ανισοτήτων της κοινωνικής αδικίας. Σχετίζεται με μια κρίση πολιτικής εκπροσώπησης των χαμηλότερων κοινωνικών ομάδων, οι οποίες ήταν και τα πρώτα θύματα των ευρωπαϊκών πολιτικών λιτότητας και τώρα είναι τα πρώτα θύματα των στερεοτύπων της ξενοφοβίας και του εθνικισμού. Επομένως, η Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα, έτσι όπως είναι σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση, και αυτό είναι μια αλήθεια που δεν μπορεί να αρνηθεί κανείς, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν εμπνέει και δεν προσελκύει. Και η έλλειψη δράσης, η αδράνεια, σημαίνει ότι θα έχουμε στο τέλος μία έκρηξη. Θα πρέπει να οργανώσουμε το τέλος μιας εποχής για την Ευρώπη, προτείνοντας ένα ρεαλιστικό πολιτικό σχέδιο για μια Ευρώπη η οποία θα είναι όλο και πιο κοντά στους πολίτες της. Επανασυνδέοντας την ολοκλήρωση της Ευρώπης στις παλιές αρχές, δημοκρατία, ισότητα και αλληλεγγύη. Η δημοκρατική οικολογική αναγέννηση της Ευρώπης, επαναθεμελίωση της Ευρώπης, νομίζω ότι είναι η μόνη διέξοδος. Και αυτός είναι ένας αγώνας ο οποίος αξίζει να υλοποιήσουμε, ζητώντας την κοινή προσπάθεια και τη συμμετοχή όλων των δημοκρατικών δυνάμεων. Λίγες μέρες πριν, μετά από την αποτυχημένη σύνοδο κορυφής στο Μπάρι, η Άγγελα Μέρκελ, η καγκελάριος της Γερμανίας, δήλωσε αμέσως μετά ότι η Ευρώπη θα πρέπει να πάρει τη μοίρα της στα χέρια της. Αλλά για να συμβεί αυτό, πιστεύω ότι η μοίρα των Ευρωπαίων πολιτών θα πρέπει να είναι κοινή. Και αυτή η μοίρα δεν μπορεί να είναι κοινή όταν ένας τείχος χρημάτων, οικονομικός, ας πούμε, τείχος, χωρίζει την Ευρώπη του Βορρά από την Ευρώπη του Νότου. Οι ανισότητες και η κοινωνική αδικία στις ευρωπαϊκές κοινωνίες αυξάνεται όταν η μοίρα της νέας γενιάς εμπνέεται από τη λιτότητα της Γερμανίας και από την κάθε είδους εξαίρεση από το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Και το ίδιο ισχύει για την γεωγραφία όταν επρόκειται για τη διαχείριση του ίδιου του προσφυγικού, της προσφυγικής ροής. Η Ευρώπη θα ξαναγεννηθεί όταν οι πολίτες ξαναπάρουν την Ευρώπη στα χέρια τους, όταν η Ευρώπη δεν θα ανήκει μόνο σε λίγους τεχνοκράτες, όπως συμβαίνει αυτή τη στιγμή, όταν η Ευρώπη γίνει ένα θέμα δημοκρατίας για όλους και όταν μπορεί να διαχειριστεί τις παράλληλες κρίσεις της ασφάλειας, της οικονομίας, του προσφυγικού, όλα αυτά αποτελεσματικά. Και για να συμβεί αυτό, θα πρέπει να εγκαταλείψουμε ιδέες οι οποίες πάνε πέρα από τις συνθήκες, όπως για παράδειγμα η αποτυχημένη ιδέα του σκληρού πυρήνα της Ευρώπης, γιατί μια πιο διηρεμένη Ευρώπη θα είναι απλώς μια αδύναμη Ευρώπη. Και θα πρέπει να συνεχίσουμε με με την εμβάθυνση σε κοινωνικό επίπεδο της Ευρωζώνης. Κύριε, από
από μη θεσμικά διακυβερνητικά μορφώματα, όπως για παράδειγμα ομάδες, όπως για παράδειγμα το Eurogroup. Θα πρέπει λοιπόν, για μας η εκδημοκράτηση της Ευρωζώνης δεν σημαίνει ότι εμείς θα της δώσουμε ένα παχύ στρώμα νομιμότητας, αλλά αυτό που θα πρέπει να κάνουμε είναι να αναμορφώσουμε το status quo με δημοκρατική νομιμότητα και ικανότητα λογοδοσίας, ευθύνη, πολιτική ευθύνη, με συντονισμό προς την οικονομική ανάπτυξη, με το μοίρασμα των φορολογικών κινδύνων και την αποτροπή του κοινωνικού και του φορολογικού ντάμπινγκ. Για μας, η εκδημοκράτηση της Ευρωζώνης σημαίνει μια νέα αρχή, μια νέα αρχή της Ευρώπης. Είναι περισσότερο αναγκαία τώρα παρά ποτέ. Είναι αναγκαία, είναι επίγουσα ανάγκη, αλλά είναι δυνατή μόνο αν ενώσουμε τις δυνάμεις μας, μόνο αν δουλέψουμε μαζί. Και νομίζω ότι για μας, ότι εξαρτάται από μας να την δημιουργήσουμε, εξαρτάται από μας να μπορέσουμε να κάνουμε την τομή, να είμαστε σε καλύτερη θέση, να μπορέσουμε να ελπίσουμε για μια καλύτερη Ευρώπη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.